λίγο και την διάταξη των ομάδων. Κλασικό με αμυντικά χαφ μπροστά του τον Κουλακιώτη και τον Κούτσι. Στις πτέρυγες χαφ τον Ζήκο και τον Ζαγοράκη, τον Τσάρτα και τον Λάκη ακόμη στη μεσαία γραμμή. Και μπροστά τον Ίβιτς που τον ρίχνει σήμερα στην εντεκάδα μετά το καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο με τον Ιωνικό την Κυριακή. Δίπλα στον Τέμι Νικολαίδη. Τσακαράκης που δεν έφυγε την Κυριακή και με τις καλύτερες των εντυπώσεων από τις εκδηλώσεις του κόσμου στο Καφτατζόγλιο, γυρίζει στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες μετά για ένα μεγάλο ντέρμπι. Σας ελπίσουμε σήμερα να μην υπάρξει από κανένα παράπονο. Είναι στο γήπεδο και καμιά 200 αριά περίπου φίλοι της ΑΕΚ στη γωνία της θύρας 8. Ένα γήπεδο που αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει κοντά στους 19.000 φιλάθλους, 18-19.000 φιλάθλους. Τα προηγούμενα δύο μάτς σε πρωτάθλημα και κύπελο μέσα σε αυτό το καυτό για τους δύο δικέφαλους δεκαήμερο σφραγίζεται με την σημερινή τρίτη τους κόντρα. Εφύλαξε δύο μάτς λοιπόν με πολύ όμορφο θέαμα, πολλά γκολ, 8 συνολικά. Με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν και οι δύο κάποια κενά στην άμυνα, αλλά να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες και ικανές στην ανάπτυξη από τη μέση και μπροστά. Ο Κάς. Κοντράρει ο Ζαγοράκης στο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ δεν μιλήσαμε για ελλείψεις, γιατί πολύ απλά δεν έχει ελλείψεις. Η ΑΕΚ που είναι αίτητη στο θεσμό του κυπέλλου, έχει 10 νίκες και μία ισοπαλία σε ένα μάτς σχεδόν αδιάφορο τότε όταν έγινε με το Εγάλεο, στη φάση των ομίλων. Ο ΠΑΟΚ έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και μία. Ζαγοράκης, ο Νικολαίδης που θέλει να βγάλει την μπάλα στο πλάι για να κάνει το 1-2 με τον προθυμένο στη φάση Ζήκο. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο Νικολαίδης για να βρει τον Ίβιτς. Είναι και στο έδαφος σπασμένος. Όπου ήταν πριν λίγο και ο Λάκης που σηκώθηκε. Υπάρχει και παίκτης του ΠΑΟΚ πιο δίπλα. Αν βλέπω καλά, πρέπει να είναι ο Κατσαμπής που είναι πεσμένος κάτω. Όχι, ο Κατσαμπής δεν είναι σίγουρα γιατί σπέβει τώρα. Ο Κουλακιώτης πρέπει να είναι. Ναι. Από ό,τι μου λέει και ο Κωστής ο Μπότσαρης στον αγωνιστικό χώρο που είναι μαζί με τον άλλο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Αργυρόπουλο για το ρεπορτάζ. Εδώ χτύπησαν, βλέπετε, γόνατο με γόνατο οι δύο παίκτες. Ο Λαΐδης πονάει όπως βλέπετε στο δεξί του γόνατο. Και ο Σάντος σαφώς ανησυχεί. Λίγο πιο δίπλα Κουλακιώτη σηκώθηκε. Νάτος εδώ. Σηκώνεται τελικά και ο Νικολαίδης. Συνεχίζεται το ντέρμπι χωρίς απώλειες για τις δύο ομάδες. Το τρίτο του μόλις λεπτό είμαστε. Με τον Τσάρτα βέβαια στο πλαίσιο του fair play να γυρίζει την μπάλα πίσω στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί να είναι αίτητη στο φετινό θεσμό, όμως έχει και ο ΠΑΟΚ το εξαιρετικό δικό του ρεκόρ. 62 μήνες είναι αίτητο στην Τούμπα σε αγώνα κυπέλου. Για να δούμε την προσπάθειά του τώρα από τα δεξιά με τον Γεωργιάδη. Στον αγώνα του πρωταθλήματος χόρεψε τον Φερούζε με εκείνο το βράδυ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε ό,τι ήθελε. Κόντρα στο Βραζιλιάνο σε μια περίεργη έμπνευση τότε του Σάντος να τον βάλει αριστερό μπακ. Μπάκεβιτς Περσία στο δίδυμο του ΠΑΟΚ. Κασάπης που κόβει το σουτ. Έξω από την εστία του Χιώτη. Για να δούμε τι δείχνει ο Τσακαράκης. Σε κόρνερ τελικά. Βλέποντας και τον βοηθό του πήγε να δείξει out. Εδώ ο Κούτσης που σούταρε δυνατά. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον γηπέδουχο. Το δικέφαλο του Βορρά. Το είδατε και πάλι. Φάλτσο και μεγάλη καμπύλη, αλλά πολύ μακριά την περιοχή. Κωνσταντινίδης. Εξωτερικό φάλτσο για τον Κατσαμπή. Ίσως έβαλε και το χέρι στο κοντρόλ. Σφυρίζει ο Τσακαράκης, γρήγορα ο Κασάπης. Τσάρτας που έκανε το 1-2 με τον Ίβιτς. Αυτός μάχεται να πάρει την κόντρα από τον Χασιώτη. Τελικά το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντινίδης. Χιώτης βγαίνει και μαζεύει πάνω από το κεφάλι του Γιασεμί αλλά και του Φερούζε. Του Ράμος Ροντρίγκο καλύτερα, του Βραζιλιάνου Τσάκη. Κόπηκε ο Ίβιτς πάλι ο ΠΑΟΚ με την κίνηση του Κουλακιώτη τώρα.
προσπάθεια να περάσει ο Νάστος μπροστά που άλλαξε γρήγορα και με τον Γεωργιάδη. Μπάλα έφυγε πλάγιο άουτο από τον Φερούζον Γεωργιάδη. Που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Γιαννάκη Οκά. Ενώ ο Γεωργιάς είναι κοντά στο Γιασεμί. Δεν νομίζω να έχει δώσει μάλλον εντολή για man to man στο μαρκάρισμα ο Σάντος. Προφανώς η αμυντική της ΑΕΚ παίρνουν όποιον επιθετικό του πάγου κινείται προς την πλευρά του. Δεν νομίζω δηλαδή αν αλλάξει πλευρά ο Γιασεμί να φύγει ο Γεωργιάς από δεξιά να πάει αριστερά. Το θεωρώ αδύνατο. Για να ακούσουμε τον Κωστή Μποτσαρή, κάτι ζήτησε ο διαιτητής. Κωστή. Λεπτή διακοπή οφειλόταν στις παρατηρήσεις του κυρίου Τσαγκαράκη στους ανθρώπους της αστυνομικής δυνάμης να απομακρύνουν οποιονδήποτε άνθρωπο δεν έχει σχέση με τον αγώνα πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Μάλιστα, πρέπει να συμμαγειρεύει ο Τσαγκαράκης, αλλά έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα τουλάχιστον η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική. Χωρίς βέβαια να έχει άδικο στην υπόδειξη του διαιτητή προς το. Κασάπης κάτω, το φάουλ για την ΑΕΚ. Το έκανε ο Κάς. Η ΑΕΚ έχει στον πάγκο τον πρώτο της κόρεας στο κύπελο, τον Χρήστο Μαλαδένη με 6 γκολ. Πέτυχε και τον γκολ της νίκης επί του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και οι δύο πρώτοι σκόρερ επίσης δεν παίζουν. Καφές είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού και ο Φρούσος με 3 γκολ επίσης, όπως και ο Καφές στον πάγκο. Βαθιά μπαλιά του Κωνσταντινίδη. Για Σεμί γυρίζει την μπάλα δίπλα του στο Γεωργιάδη. Θέλουν να συνδυαστούν, παρεμβαίνουν Κασάπη σε πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αναπτύξει μια μεγαλύτερη πρωτοβουλία στο ξεκίνημα του μάτς και είναι λογικό. Θέλει γκολ ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι σήμερα μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Αλλά βέβαια την άλλη του φτάνει και ένα μόνο γκολ για να πάρει την πρόκληση. Offside του Νάστου στην αναλλαγή με τον Γεωργιάδη. Ακούμε τον Κωστή Μποτσάρη. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι η προσέλευση των οπαδών της ΑΕΚ συνεχίζεται και πλην αυτού για τις πρώτες οδηγίες του Ντούσαν Μπάγεβιτς προς τους παίκτες του έχουν να κάνουν με το εξής. Μέχρι στιγμής ο Κουλακιώτης με τον Κούτσι παίζαν δίπλα-δίπλα. Κατόπιν εντολής του κ. Μπάγεβιτς, ο κ. Περσίας μετέφερε στους παίκτες του να τραβηχτεί πίσω ο Κουλακιώτης και να περάσει μπροστά του ο Κούτσης. Μάλιστα. Κασιώτης. Κάτω Κουλακιώτης, το φάουλ από τον Ζήκο. Αυτό που λέγαμε για την Τούμπα, για την έδρα της Τούμπα στο κύπελο, στις 27 Νοέμβρη του 96 έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ και χάσει τότε 2-1 από τον Ολυμπιακό, στη φάση των 16 του κυπέλου. Ιτήθηκε βέβαια και το Γενάρη του 99 από τις ΣΕΡΕΣ 1-0, αλλά το μάτς ό,τι είχε γίνει στην Καβάλα. Άρα η ιστορία λέει ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και 62 μήνες δεν χάνει στην Τούμπα στο κύπελο. ΠΑΟΚ που έχει κερδίσει τώρα φάουλ, βλέπετε σε καλό σημείο. Πολύ καλύτερο από ότι ένα κόρνερ δηλαδή, με τον Γιαννάκη Οκά στην εκτέλεση, όχι το σπάσι της, το σπάσι της που θα το εκτελέσει, ο Σέρβος. Πρώτο δοκάρι έφυγε πολύ γρήγορα για την γυριστή κεφαλιά, το σουτ στο βάθος του Κασκαμπή, out. Πολύ καλή ενέργεια στο πρώτο δοκάρι από τον Γιαννάκη Οκά που γύρισε. Μια κλασική κομπίνα του ΠΑΟΚ του Μπάγεβιτς αυτή, στα πλάγια φάουλ. Σε αντίστοιχο κόρνερ στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ και σκοράρει ο ΠΑΟΚ με αυτήν την κομπίνα. Για να ακούσουμε λίγο και τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Φίλες και φίλοι, συνομιλητές του Πεσπόρου, καλησπέρα σας και από μένα τον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε λίγο πιο πριν τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Σάντος, έξαλλο με τους επιθετικούς της ομάδας που δεν γύρισαν στη φάση, στη μένη το κόρνερ δηλαδή που εκτέλεσε η ομάδα του κεφάλου. Για να δούμε, συγγνώμη Γιώργο, τη βαθιά παλιά για τον Νικολαίδη. Σταθερά ο Πουρντοτόπουλος, πρώτο Νικολαίδη στο γέμισμα του Λάκη. Πάλι ο λόγος σε ένα. Ναι. Ο κύριος Σάντος ήταν λοιπόν εκνευρισμένος γιατί ο Ίβιτς κατά κύριο λόγο δεν γύρισε να μαρκάρει. Του είχε δώσει οδηγία λίγο πιο πριν να γυρίζει, να βοηθάει στο μαρκάρισμα όταν η ομάδα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην επίθεση. Και σηκώθηκε και έκανε ορισμένες παρατηρήσεις στον Σέρβο, ο Πορτογάλος τεχνικός. Μάλιστα. ΠΑΟΚ με τον Κουλακιώτη, τον Άστο και τον Γεωργιάδη. Λακιώτη που βγαίνει από τα δεξιά και θέλει να περάσει την μπάλα. Ανεπιτυχώς τελικά για τον Σπάσης, με αποτέλεσμα να κερδίσει ο Γεωργέας. Σπάσης που θέλει να επέμβει εκεί, μάχεται με τον Γεωργέα, κάνει φάουλ μέσω σήμερα του ΠΑΟΚ στον αμυντικό της ΑΕΚ. Πρώτου Νικολαίδη πολύ γρήγορα και έξυπνο Γασκόπης. Και η κόντρα τώρα για τον ΠΑΟΚ τη σταματάει ο Γεωργέας. Στην παλιά αυτή που δοκίμασε η βαθιά Γασκόπης. Αγοράκης. Σκομμένη σημαία του βοηθού. Για offside του Ήλια Ήβιτς στο βάθος.
παίκτης που επέλεξε για τον για την ΑΕΚ η διοίκησή της. Ο Σάντος είχε τις αντιρρήσεις του, αλλά βλέποντας το πόσο προσπαθεί τις προπονήσεις και το πόσο αποδίδει ερχόμενος από τον πάγκο σαν αλλαγή στην ομάδα του, που δίνει σήμερα θέση στην 11η. Ράμος Ροντρίγκο. Ο Τσάρτας που θέλει να στρώσει το παιχνίδι της ομάδας του, Ζαγοράκης, περνάει πολύ ωραία ενέργεια. Και ανοίγει υπέροχα για το Λάκη. Αυτός θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Κόβεται. Δεν έλεγξε την πορεία της μπάλας ο Λάκης, την πήρε ο Κούτσης. Το γέμισμα του Γεωργιά. Κωνσταντινίδης με το Λάκη. Τρέψτε μου να πω μια μονομαχία πέραν από ποδοσφαιρική και μονομαχία σπρίντερ. Είναι ταχύτατη και δύο. Γεωργιάς αποσπά την μπάλα από τον ΟΚΑ. Φωνές για φάουλ ήταν Τσακαράκης σχετικά κοντά. Το Καμάρα που παίρνει το πλαγιό του. Καμάρα πονοκεφαλιάζει την ομάδα του και ιδιαίτερα βέβαια τον Σάντος. Πρέπει να πάει στη χώρα του, στην Παραγουάη. Σέζαρε Μαρτίνι τον κάλεσε για το φιλικό με τη Βολιβία και κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει την Κυριακή με το Εγάλεο. Είναι δε μάλιστα ιδιαίτερα δύσκολο να προλάβει να γυρίσει για να παίξει με την Ξάνθη την εθεπόμενη Κυριακή. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για τον Τσάρτα. Αντίστοιχο με αυτό που σκόραρε στη Φιλαδέλφεια, αλλά πιο μακριά από την περιοχή. Ο Λάκης που φεύγει, Τσάρτας ψάχνει για πάσα στην περιοχή, μπλοκάρει ο προδότης. Το 10ο λεπτό στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ο Λάκης, offside τον Νικολαίδης. Εδώ δείτε το σημείο της μπαλιάς, ο Νικολαίδης είναι λίγο μπροστά. Και από ό,τι μου λέει ο Κώστας Μπότσαρης, τον συμπαίκτη του φώναξε ο Νικολαίδης για πιο γρήγορη πάσα. Έκοψε ο Ζήκος τον Κούτσι σε πλάγιο που εκτελείται γρήγορα. Λακιώτης. Τις κόντρες στο Ζήκο που γεμίζει, διώχνει ο Χασιώτης που είχε μείνει εκεί μόνος με τον Νικολαίδη. Ενώ τον Ήβιτς είχε αναλάβει ο Κατσαπής στο man-to-man των δύο κυνηγών της ΑΕΚ από την άμυνα του Παγιώτης. Πολύ ο κόσμος, μεγάλη αγωνία βέβαια, η προσμονή για ένα θετικό αποτέλεσμα από τους φίλους του ΠΑΟΚ στην Τούμπα που θα σημάνει και την πρόκριση στην επόμενη φάση, τους τέσσερις πια του θεσμού. Αναμένεται ο Ολυμπιακός πιο εύκολα ή πιο δύσκολα να περάσει το εμπόδιο της Καλλιθέας μετά και το 3-0 του πρωταγώνα, ενώ βέβαια μεγάλο ποσοστό επιτυχίας έχει και ο Ηρακλής που υποδέχεται τον Αστέρα μετά το 1-1 της Κεσαριανής. Αυτά τα μάτς είναι αύριο. Πάσα δεν είναι καλή για το σπάστης πίσω του. Λυμμένει όμως ο Σέρβος, βγαίνει και ο Ροντρίγκο Γιακόβι, όπως και ο Γεωργιάς και τώρα ο Ζαγοράκης με το Λάκη. Στο βάθος είναι ο Ήβιτς, τον βλέπει ο Λάκης, ξεκίνησε πιο πριν ο Ήβιτς, έχει σηκώσει ο βοηθός σημαία. Δεν σταματάει τις οδηγίες ο Μπαγιώτης. Εδώ καθαρά μπροστά ο Ήλια Ήβιτς ο βάθος. Προσεκτική η βοήθεια μέχρι τώρα και ιδιαίτερα ο Τάπρα τις δύο στιγμές της ΑΕΚ σε αντεπιθέσεις, το Νικολαίδη πριν και το Ήβιτς τώρα. Πολύ σωστό στην απόφαση και στην υπόδειξή του. Κωνσταντινίδης ψάχνει τον ΟΚΑ που έκανε πολύ ωραία κίνηση. Γεωργέας τώρα κοντά του, τον μαρκάρει. Αλλοιώνει λίγο, τον καθυστερεί, έρχεται και ο Λάκης. Ο ΟΚΑ στήριγμα στον Κωνσταντινίδη. Γέμισμα του Πουλακιώτη, μπλοκάρει ο Χιώτης σταθερά. Που επανήλθε από το κυριακάτικο αγώνα με το ιωνικό αντίπαλο κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ. Ο
Ο Ίβιτς φωνάζει, ο κόσμος αποδοκιμάζει, ο Τσαγκαράκης δείχνει παίζεται. Και ο Γιασενή μονομαχεί με τον Καμάρα στον αέρα, αλλά ο Τσαγκαράκης δείχνει να συνεχίσει το μάτς. Φωνάζουν τώρα από πίσω στο Λάκη να δει τι γίνεται, ότι είναι κάτω ο αντίπαλός του για να βγάλει την μπάλα εκτός. Επίσης στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, εδώ βλέπετε, στην αέρα μονομαχία με τον Καμάρα. Ο Γιασεμάκης Γιασεμή, 27χρονος Κύπριος κυνηγός του ΠΑΟΚ, που δείχνει να συνέρχεται πάντως και μένει κανονικά στον αγώνα. Τσαγκαράκης δίνει αλλαγή στο πλάγιο του Fair Play, όπου ο Κωνσταντινίδης έδωσε τον Οκάγια να την γυρίσει την μπάλα πίσω. Και στο πλάγιο ο Λάκης για τον Ίβιτς, με τη μία στον Νικολαίδη. Χάνει τη μονομαχία από τον Κούτσι, έρχεται ο Γεωργιάς. Τυφλό γέμισμα στο χώρο του Κωνσταντινίδη. Μετά από 16 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ο λόγος στον Κωστή Μποτσάρη. Ο Ντούσαν Βαγκέβιτς προσπαθεί να διορθώσει ένα κενό το οποίο παρατηρείται ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και στον επιθετικό, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κέντρο της επίθεσης. Αυτό σημαίνει το εξής. Γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό το λόγο, έχει ζητήσει από Σπάτης να γυρίσει πιο πίσω και από τον κουλακιό του να ανεβαίνει πιο συχνά προς τα πάνω. Το κενό πάντως που φαίνεται να διορθώνει σε σχέση με το προηγούμενο ματς στην Τούμπα στην ομάδα του Σάντος, μάλλον να γεμίζει, είναι αυτό στην αριστερή πλευρά. Ο Κασάπης δεν είχε παίξει, ήταν τιμωρημένος. Σήμερα τον είδατε πάλι να κόβει το Γεωργιάδη, αλλά πάντως σε κόρνερ. Κουλακιώτης έχει ανέβει. Τον μάρκαρε στον αέρα ο Τσάρτας και έβγαλε με το κεφάλι. Γεωργιάδης που ολιγορεί εκεί, αλλά τελικά ελευθερώνει ωραία στο πλάι για τον Άστρο. Το γέμισμα, Κατσιαμπής, καταπληκτική επέμβαση από το Χιώτη. Πάρα πολύ όμορφη φάση με γέμισμα με κάθε την παλιά, πολύ ωραία παλιά. Τον Τάσο Κατσαμπή που έχει δείξει ότι είναι καταπληκτικό στο ρόλο του κρυφού κυνηγού, να πετάγεται στην πορεία με την κεφαλιά και το Χιώτη να δείχνει έτοιμο. Η πιο ωραία στιγμή στο παιχνίδι. Στο 17 πάλι εδώ, κοιτάξτε την κεφαλιά με πολύ δύναμη και φάλτσο. Ο Χιώτης εξουτετερώνει σε κόρνερ. Πάλι εδώ το πολύ ωραίο, πολύ γλυκό γέμισμα του Νάστου. Έξοχη ενέργεια του Κατσαμπή και υπέροχη επέμβαση με το αριστερό χέρι του Χιώτη σε κόρνερ. Χιώτη που και εδώ διώχνει με γροθιά στην μπάλα. Πάω και επιμένει, γεμίζει ο Σπάσιτς. Πάλι για τον Κατσαμπή, μόνο στο κουλάκι της ολιγορεί και από τις κόντρες μπλοκάρει ο Χιώτης. Η τύχη της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση είναι ότι στο κέραιο σημείο βρέθηκε αμυντικός του ΠΑΟΚ και όχι κυνηγός. Αν δεν αργούσε στον κοντρόλο ο κουλακιώτης θα ήταν πολύ κοντά στον γκολ. Ανάβει το παιχνίδι πάντως με δύο συνεχόμενες φάσεις. Και τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και να βγαίνει πάλι μπροστά με καταπληκτική ενέργεια και από τον Σπάσης που ελίσσεται. Και γεμίζει για να φύγει μπάλα όμως out. Πρώτο Κατσαμπής με το κεφάλι, στη συνέχεια ο Κουλακιώτης. Απειλούν δύο φορές συνεχόμενες, κοιτάξτε εδώ. Περνάει μπάλα από τον Τάσο Κατσαμπή, εδώ είναι που ολιγορεί στο κοντρόλ του, φεύγει μπάλα από το γόνατο μακριά. Ο Γκαμάρα που πάντα σπέφτει εκεί να καλύπτει τα κενά στην άμυνα της ΑΕΚ όλη τη σεζόν. Ήταν αυτός που πήγε και πάλι πρώτος για την ΑΕΚ. Τσαγκαράκης με τον Ίβιτς εκεί, του λέει να μην ξαναδιαμαρτυρηθεί, να είναι αυτή η τελευταία φορά. Και το Λάκη τώρα να κλέβει την μπάλα. Και ο Κουλακιώτης να καλύψει το κενό. Ο Λάκης κατεβαίνει, η σέντρα του είναι πάνω στον Κατσαμπή που κόβει. Και είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Γεωργέας, ο Λάκης είναι κάτω, η μπάλα είναι τελικά πλάγιο για την ΑΕΚ.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ πέρα από τον Χούρογλου είναι ο 22χρονος Βαγγέλης Κουτσόπουλος. Ο Ζαβατίας, ο Βοσκαρίδης, είναι ο Φρούσος βέβαια και ο Φουτζίνη και είναι και ο αποκτηθής ο Μαρίαν Ζέμαν που δεν έχει παίξει ακόμα. Σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και τυπικά η ιστορία με το δελτίο του. Σλοβάκος από τη Φίτεσε που υπήρξε και συμπαίκτης στο Μαγλά. Και ΑΕΚ έχει κερδίσει το πρώτο της κόρνερ με εκτελεστή όπως πάντα φέτος στο Τζάμπα. Ενώ οι φίλοι της έχουν αυξηθεί στην εξέδρα, ήρθαν κι άλλοι μετά την έναρξη του αγώνα. Στο 20 λεπτό. Πολύ φάλτσο το κόρνερ, πήγε εκεί για την κεφαλιά ο Ράμος Ροντρίγκο, έβγαλε όμως η άμυνα του ΠΑΟΚ, προσπαθεί τώρα να βγάλει την αντεπίθεση, δεν περνάει η πάσα που θέλει να βγάλει ο Νάστος. Κασάπης έβγαλε για τον Νικολαίδη, σηκωμένη πάλι η σημαία του βοηθού. Κουλακιώτης ο Καμάρα προλαβαίνει με το κεφάλι, επιμένει ο ΠΑΟΚ με το Γιασεμί και τον Κούτσι. Κόντρα από τον Κασάπη πηγαίνει ο Ζήκος να ελέγξει την μπάλα, τον σπρώχνει ο Κούτσης, το φάουλ για την ΑΕΚ. Κρυκτικό δίλεπτο αυτό του ΠΑΟΚ που είναι τέτοιου στυλ ομάδα. Παίρνει τον έλεγχο στο κέντρο, παγώνει το παιχνίδι και έχει αυτά τα εκρηκτικά δίλεπτα, τρίλεπτα μπροστά με ταχύτητα τους κυνηγούς και με παίκτες που μπορούν να αναπτυχθούν εξαιρετικά από τα πλάγια. Μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια τυπική ομάδα μπάγκελης. Για να δούμε εδώ τον Γεωργιάδη. Το γύρισμά του δεν περνάει. Ο Καμάρα είναι που βάζει την προβολή και διώχνει σε πλάγιο. Παραγουανός με τον Χιώτη μέχρι τώρα κρατούν το 0 για την ΑΕΚ πίσω. Ο Σπάσιτς με τον Φερούζεμ είναι πάλι κόρνερ. Το τέταρτο για τον ΠΑΟΚ. Και αυτή τη φορά με φάλτσο, κεφαλιά από το Γιασεμί, φεύγει out όμως και μακριά από τα δοκαρία του Χιώτη. Εδώ είναι ο Κύπριος. Και ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 22 λεπτά στο παιχνίδι. Να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Γιώργο. Ναι, λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Φερνάντο Σάντος ζητούσε βοήθεια από τους αμυντικούς και τους μέσους όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στην επίθεση. Είχε από τους επιθετικούς λίγο... εννοείς. Ναι, στους επιθετικούς. Είχε δώσει λίγο νωρίτερα εντολές στον Ίβιτς και τον Νικολαίδη να γυρίζουν και στον Τζάρτα. Για να δούμε, Γιώργο, τώρα την προσπάθεια με την κόντρα που πήρε ο Νικολαίδης για το Λάκι. Αυτός κάνει την πάσα. Ο Νικολαίδης στην περιοχή αφήνει για να ευνηδιάσει προς τον Ίβιτς. Διώχνω Κατσαμπή στη σέντρα πάλι για τον Ίβιτς από το Σαγοράκι. Είναι πάλι ο Κατσαμπής που διώχνει. Δεν ήταν καλή προσπάθεια του Τσάρτα, μάλλον φάνηκε να γλιστράει κιόλας εκεί στην προσπάθεια να στρώσει και τώρα είναι ο ΠΑΟΚ στην κόντρα. Δεν είναι καλή παλιά όμως προσεκτική για τον Άστο και του φεύγει έξω η μπάλα. Λάγιο out, εδώ ο Σάντος περνάει και αυτό στη δικιά του αγωνία στον πάγκο και να... δώσουμε στον Γιώργο Αργυρόπουλο να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε. Λίγο νωρίτερα λοιπόν έδωσε και στον Βασίλη Τσάρτα στις στημένες φάσεις. Γιώργο να... τελικά δεν είναι να ολοκληρώσει, είναι πάλι στην κόντρα ΑΕΚ με τον Ίβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Σέρβος, ωραία κίνηση. Θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω, κοντράρεται και βγαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα, αλλά με λαθασμένη πάσα στα πόδια του Κασάπη. Που γυρίζει για το Ζαγοράκι. ΑΕΚ κρατάει την μπάλα στο κάτω μισό του γηπέδου με τον Γεωργέα. Που κόβεται από την αποφασιστική ενέργεια του ΟΚΑΕΚΙ που είναι πολύ δυναμικός πάνω στις φάσεις. Εδώ όμως έχασε από το Ζαγοράκι. Λάκης για το Ζήκο. Το γέμισμα κανείς δεν ακολουθεί. Στην αγκαλιά του Πουρλιοτόπουλου ο Γιώργος Αργυρόπουλος να ολοκληρώσει επιτέλους. Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι είχε δώσει εντολές στον Βασίλη Τσάρτα να γυρίζει λόγω ύψους κυρίως να βοηθάει στο δεύτερο δοκάρι στις στημένες φάσεις όταν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην επίθεση. Αυτό το έκανε ο Βασίλης Τσάρτας, βοήθησε και σηκώθηκε πριν από λίγο και έδωσε τα εύσημα. Χειροκρότησε τον Βασίλη. Μπράβο Βασίλη. Και του έκανε νόημα με το χέρι ότι είναι ικανοποιημένος από την προσπάθειά του. Λάκης. Ο Κουλακιώτης που άλλαξε την μπάλα με το Σπάσιτς. Η κόντρα στο Γεωργία, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώνουμε 24 λεπτά, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι πάντα στο 0-0 εδώ στην Τούμπα. Γιασεμί που θέλει να τροφοδοτήσει το Σπάσης και ήταν καλή κεφαλιά πάσα. Ο Σέρβος τρυφογυρίζει, φεύγει από τον Γεωργιά, θέλει στήριγμα στο Γεωργιά, την δοκίμασε να το βρει. Ο Κούτσης που αλλάζει για τον Κωνσταντινίδη. Αυτός γεμίζει στην περιοχή, ο Χιώτης ξεκινάει να βγει και μπλοκάρει σταθερά. Πολύ καλός ο Χιώτης σήμερα σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό του παιχνιδιού. Νικολαίδης με το Χασιώτη.
Στον αέρα αφήνω Τσακαράκη στο παιχνίδι. Κωνσταντινίδης. Έβγαλε για τον Άστο. Αυτός προς τον Γεωργιάδη που πέφτει από το μαρκάρισμα του Κασάπ, είναι φάουλ. Συμπληρωθεί λοιπόν τα 25 λεπτά, το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιασεμί που τρέχει με τον Καμάρα, παίρνει την κεφαλιά ο Κύπριος και αφήνει ο Φερούζαμ στο Χιώτη να μπλοκάρει την μπάλα. Κούτσης για τον Κωνσταντινίδη. Ο Κάς, ωραία με το κεφάλι. Κάτω από το Ζήκο. Βγάζει την κάρτα του ο Τσακαράκης και δείχνει την πρώτη στο παιχνίδι σήμερα. Στον Άκη Ζήκο, στο 26ο λεπτό. Εδώ και πάλι. Το φάουλ από πίσω του Ζήκο έχει περάσει ο Κύπριος, ο Γιαννάκης Οκάς. Κουλακιώτης πάνω στον Καμάρα. Ο Ίβιτς που άλλαξε με τον Ζήκο και τον Ζαγοράκη. Πάλι ο Ίβιτς που χάνει από τον Κωνσταντινίδη. Λάθος πάνω στον Τζάρτα που κάνει το 1-2 με τον Ζήκο. Συρτή παλιά έξυπνη για τον Ντέμι, τον Νικολαίδη που με τη μία βγάζει τον Ίβιτς σε τα τέτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ίβιτς που πέφτει και σφυρίζει πέναλτι ο Τσακαράκης. Δίνει πέναλτι ο Τσακαράκης στην προσπάθεια του Ήλια Ίβιτς που έμπαινε στην περιοχή του Πουριντοτόπουλου. Και βγάζει την κόκκινη κάρτα για τον Κουλακιώτη που τον είδατε να του λέει σε παρακαλώ πολύ πριν τραβήξει την κάρτα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρίσκεται με την μπάλα στημένη στη βούλα στο 27ο λεπτό και με ένα παίχτη λιγότερο. Τον Κουλακιώτη να βλέπει την κόκκινη κάρτα. Εδώ είναι πάλι. Η ανατροπή. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Από εδώ βέβαια είναι πιο μακρινό το ριπλέ. Δηλαδή το Ίβιτς περνάει. Ναι, εδώ καθαρά ο Κουλακιώτης που μαζεύει τα πόδια και ενώ είναι σε προφανή θέση για γκολ ο παίχτης ΣΑΕΚ. Πέναλτι που θα έχει εκτελεστεί το Τσάρτα. Έχουμε μπει πια στο 28ο λεπτό. Πέφτει ο Πουριντοτόπουλος σωστά, αλλά ο Τσάρτας κάνει το 0-1. Ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ λοιπόν στο 27ο λεπτό. Ένα γκολ που τόσο έψαχνε η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι για να ηρεμήσει το ρυθμό. Που ο ΠΑΟΚ είχε απόλυτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και που αυτός ήταν που είχε τις ευκαιρίες. Τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν 2 γκολ για παράταση και 3 βέβαια για να προκριθούν στην επόμενη φάση. Εδώ και πάλι το γκολ του Τσάρτα. Νομίζω όμως ότι αξίζει να ξαναδούμε το πρώτο replay, την πρώτη επανάληψη στην ανατροπή. Αυτό το κοντινό πλάνο που είχαμε. Εδώ εσείς βλέπετε πάλι την αριστολιματική εκτέλεση του Τσάρτα για το 0-1 στο 27ο λεπτό. Ο Ίβιτς λοιπόν δεν είχε φανεί μέχρι αυτό το σημείο. Δείτε εδώ. Περνάει, είδατε, βρήκε την μπάλα με το αριστερό και εκεί πια του μάζεψε τα πόδια ο Κουλακιώτης που έκανε το τάκλιν. Κουλακιώτης που σε αυτό το λεπτό βέβαια αποβλήθηκε στο 26. Ζαγοράκης μεγάλη παλιά. Πουλιοτόπουλος βγαίνει και στο πάρει την μπάλα. Την αφήνει στο Χασιώτη. Άλλαξε αυτός με τον Άστο που διώχνει μακριά. Για Σεμί με το κεφάλι και ο Γκαμάρα πίσω με νέα κεφαλιά στο Χιώτη. Σάντος σαφώς πιο ήρεμος πλέον βέβαια. Ήταν η πρώτη κλασική ευκαιρία που δημιουργούσε η ΑΕΚ με τον Ίβιτς να φεύγει μόνος του και κέρδισε το πέναλτι και την αποβολή παίχτη του ΠΑΟΚ. Κωνσταντινίδης ψάχνει τον Οκά. Ο Γκαμάρα βάζει το κορμί του μπροστά, αφήνει την μπάλα να φύγει άουτ. Παραγωγανός χωρίς κανείς να υποτιμάει κανέναν από τους υπόλοιπους παίκτες της ΑΕΚ. Είναι μόνος του μια άμυνα. Και κατευθύνει όλους τους υπόλοιπους, αλλά και αυτός πηγαίνει πάντα πρώτος για να δώσει τη λύση.
Παλιά του Γεωργιάδη για τον Οκάν, ανθασμένη πλάγια του. Έχει μείνει ο Κούτσης πεσμένο στο χώρο του κέντρου. Και καλή για το φορείο ο Τσακαράκης. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι γονατιστός εδώ, τον βλέπετε στην μεσαία γραμμή και φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι του. Δείτε, εδώ. Α, τον βρήκε με το πόδι ο Ζήκος, είδατε εδώ τι έγινε. Συνεχίζει ο Κούτσης, κανονικά. Αυτή είναι η φίλη της ΑΕΚ που έχουν στήσει βέβαια το δικό τους πανηγύρι μετά το 0-1 και εμείς να ακούσουμε τον Κωστή Μποτσάρη. Κωστή. Κατά την έξοδο από το γήπεδο, ο Λακιώτης δεν μίλησε, δεν αντάλλαξε όχι μόνο κουβέντα αλλά ούτε και βλέμμα με τον πάγκο της ομάδας, ούτε με τον κύριο Πάγκεβιτ, ούτε με τον κύριο Περσία. Πέρα από αυτό, η πρώτη διορθωτική κίνηση από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ έγινε στη μεταφορά του Κούτσι στον χώρο του κέντρου, δηλαδή τη θέση του Κουλακιώτη. Στο χώρο εννοούμε του γηπέδου παίρνει ο Κούτσης, ενώ στη θέση την οποία ήταν ο Κούτσης θα παραμείνει κενό. Μάλιστα. Τσάρτας λοιπόν με το έκτο γκολ που πετυχαίνει στο φετινό θεσμό του κυπέλου, έχει κάνει το 0-1 από το 27, 21ο λεπτό στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟΚ παίζει πια διπλά λαβωμένος, δεν δέχτηκε μόνο τον γκολ, επαναλαμβάνουμε, έχασε και τον Κουλακιώτη με κόκκινη κάρτα. Φάουλ που κάνει ο Ζήκος. Ο Κούτσης που πήρε από τον Κατσαμπή, ο Γεωργιάδης που θέλει να βγάλει για το Σπάσιτς. Καλύπτει ο Φερούζαν και αφήνει την μπάλα να φύγει όχι. Κούτσης με το Σπάσιτς που κατεβάζει την μπάλα, αλλά δεν έχει στήριγμα σε μικρό χώρο. Είδα, ανέβηκε ο Κωνσταντινίδης. Είναι πολύ παίκτης της ΑΕΚ εκεί. Έχει καλή αλληλοκάλυψη η ένωση στα μετόπιστεν. Παίζει με ταχύτητα και με τους παίκτες να κλείνουν τους χώρους. Δύο και τρεις να πηγαίνουν πάνω στη φάση. Κοιτάξτε εδώ από την κόντρα του Ζήκου, ήταν δίπλα Γεωργιάς. Κοντά και ο Ζαγοράκης, αλλά η παλιά του προς τον Ίδιτς τον βρήκε και offside. Αφήνει ο Τσακαράκης. Καθώς έχει πάρει ο ΠΑΟΚ με τον Κατσαμπή και τον Κούτσι. Ο Γεωργιάδης που βγάζει πλάγια, ο Νάστος που ψάχνει πάλι τον Γεωργιάδη. Κόβεται αλλά και κλέβει από τον Κασάπη. Του μένει ο νεαρός που γυρίζει πίσω, σπάσει στο σούτ την μπάλα κοντράρι. Ο Φερούζε με το κεφάλι. Κούτσης που ψάχνει με το δεξί, τον Γιασεμί. Διώχνει ο Καμάρα ψηλά. Και ο Λάκης στη βαθιά παλιά για τον Ίβιτς. Κλασική κίνηση του Ίβιτς, αυτό το κοντρόλ που πάντα δημιουργεί υποψίες και σφυρίγματα από την αντίπαλη εξέδρα. Εδώ και χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κασάπης. Πίσω η παλιά για τον Νικολαίδη ήταν, αλλά στην πλάτη του. Έβγαλε άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω στον Ζήκο. Που αλλάζει με το Φερούζεμ. Ο Λάκης για τον Γεωργία, αυτός με το κεφάλι πάνω στο Κωνσταντινίδη. Ο Κάς. Κωνσταντινίδης. Ο Καμάρα κόβει τον Οκά, η μπάλα φεύγει πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντινίδη στο πλάγιο, η προσπάθεια του Σπάσιτς να κατεβάσει, πάλι έξω για τον Παντελή Κωνσταντινίδη, στήριγμα του ο Κάς, γυρίζει τον Κούτσι που δεν πρόσεξε και του κλέβει ο Ίβιτς, τον Νικολαίδη εδώ, πίσω για τον Λάκη, πάλι για τον Τεμ Νικολαίδη, βλέπει την κίνηση του Ζαγοράκη και του βγάζει την παλιά, αλλά το έχει καταλάβει και ο Πουρλιωτόπουλος με το κεφάλι, διώχνει, ψαλίδι του Ζήκου. Απάντησε από, από την κεφαλιά του Νάστου και ο Σπάσιτς που παίρνει το φάουλ από το Ζήκο. Σέρβος είναι πολύ δραστήριος από το ξεκίνημα του αγώνα.
Κατσάμπης. Κωνσταντινίδης. Ο Κούτσης μένει όταν αναπτύσσει το ΠΑΟΚ σαν δεύτερος παίκτης κοντά στο Κασιώτη στην άμυνα. Και ο Νάστος πιο δεξιά. Οι υπόλοιποι ανεβαίνουν και ο Κατσάμπης μαζί τους, που αφήνει πολύ συχνά την άμυνα του όταν αναπτύσσει το ΠΑΟΚ. Και από ό,τι μου λέει ο Κώστας Μπότσαρης, προκαλώντας διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Περσία σηκώθηκε και του φώναξε να γυρίσει. Ο Κάς. Γεωργίας που κάνει τη έμεσο φάουλ, έχει πως ο Τσακαράκης, ότι ο Γεωργίας αντί να παίζει την μπάλα δηλαδή, έφρασε το δρόμο του ΟΚΑ με πρόθεση. Άφηνε την μπάλα, δείτε εδώ, θέλει κάπως η μπάλα να βγει, εδώ κοιτάξτε τον Γεωργία. Κάτι που το βλέπουμε συχνά να γίνεται στο κήπεδο και που σπάνια σφυρίζεται. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Σπάσιτς. Μαζεύει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Χιώτη. Σπάσιτς εκτελεί, η μπάλα περνάει στην προσπάθεια που έκανε να γυρίσει με το κεφάλι ο Κούτσης. Βρήκε εκεί το Φερούζε μπροστά του. Και τώρα Γεωργίας με τον Νικολαίδη. Το 1-2 για να βγει τώρα ο Νικολαίδης προς το κέντρο και να ψάξει το Τσάρτα με ωραία παλιά. Στο 37 είμαστε του παιχνιδιού, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το γκολ πριν 10 λεπτά με το πέναλτι του Τσάρτα που εδώ ψάχνει τον Νικολαίδη, αλλά το κατάλαβε ο Κούτσης και έκοψε. Ο Νάστος που χάνει από τον Κασάπη. Τα κουνάκι για τον Τσάρτα που κάνει μια σέντρα σούτ επικίνδυνη, ο Πουριωτόπουλος διώχνει. Λάκης, φάουλ του Σπάσης που τον τραβάει. Το γκολ βέβαια και ο παίκτης λιγότερο έχει αποσυντονίσει τον ΠΑΟΚ που είχε μπει πολύ πιο δυνατά και έπαιζε πολύ καλύτερα στο πρώτο 25 λεπτό. Η ΑΕΚ μια φάση έκανε με αξιώσεις, αυτή που έφυγε μόνος του μπροστά ο Ίβιτς και πήρε το πέναλτι του Κουλακιώτη που το έκανε και γκολ. Αποβλήθηκε και ο Γιώργος Κουλακιώτης και έχει αλλάξει τελείως το μοτίβο του αγώνα από εκείνο το σημείο. Τσάρτα στέλνει ένα ευνηδιάσει στον Πουριωτόπουλο που γύρισε και μπλοκάρε. Βρέθηκε δεξιά ο Τσάρτας για το φάουλ, στέλνει τον Ίβιτς αριστερά για να γεμίζουν οι δύο πτέρυγες, να υπάρχει παντού παίκτης. Νάτι εδώ οι δυο τους, Τσάρτας στον ελεύθερο Λάκη. Ίβιτς και Νικολαίδης βγαίνουν μπροστά. Και ο Νικολαίδης έχει χώρο, παίρνει την πάσα από το Λάκη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Το σούτ του Νικολαίδη, αφού βρήκε ο Πουλιοτόπουλος, το σταμάτησαν και ο πιστοχωρημένοι και Γεωργιάδης και Κασιάπης. Η δεύτερη καλή στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι μετά το πέναλτι του 27ου λεπτού, στο 38 αυτή τη φορά. Ο Νικολαίδη που πήγε εκεί να πλασάρει αλλά δεν του βγήκε. Εδώ δείτε πάλι εξαιρετική παλιά του Λάκη. Το πλασέ με το δεξί στο σώμα του Πουρδιωτόπουλου. Σταματάει ο Γεωργιάδης μαζί με τον Κατσαμπή. Ο Νάστος ήταν, ο Βαγγέλης Νάστος ήταν που πρόλαβε. Ο Κατσαμπής που έδιωξε. Κωνσταντινίδης με το κεφάλι. Ο Κούτσης στον αέρα με το Ζήκο που κερδίζει. Ο Νικολαίδης. Βλέπει το Λάκη και του κάνει καταπληκτική παλιά. Ο Λάκης μπαίνει στην περιοχή. Είναι αφύλακτος. Πλασάρει 2-0. Η ΑΕΚ με πολύ απλή κίνηση, με έναν εξαιρετικό συνδυασμό, κάνει το 0-2 με τον γκολ του Βασίλη Λάκη στο 31ο λεπτό. Εποφελούμενη των κενών βέβαια που λογικά παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ μετά και την αποβολή του Κουλακιώτη. Και νομίζω, αν και είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο, ότι όλες τις συνθήκες του παιχνιδιού δείχνουν πως η Ένωση κάπου εδώ σφραγίζει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ θέλει 4 γκολ πια για να γυρίσει το αποτέλεσμα. Καθώς ακόμη και το 3-2 υπέρ του είναι υπέρ της ΑΕΚ. Με τα γκολ που έχει πετύχει εκτός έδρας. Εδώ δείτε το Λάκη. Φεύγει κανονικά στην πλάτη του Κωνσταντινίδη. Στην ασίστ του Νικολαίδη που άλλαξε ρόλο εδώ. Τροφοδοτώντας ο συμπαίκτη του που νικάει πια τον Πουλιοτόπουλο. Πάλι καταπληκτική παλιά του Νικολαίδη. Και εδώ το πλασέ του Λάκη για το 0-2 στο 39. Κατσαμπής που άλλαξε με τον Χασιώτη. Γιασεμί.
προβολή από τον Φερούζεμ, ο Νικολαίδης που μάχεται, χάνει από Κωνσταντινίδη. Ο Νάστος που θέλει να ελευθερωθεί, ανεβαίνοντας κιόλας. Πολύ έξυπνη κάθε την παλιά για το Σπάσιτς, βγαίνει και πιάνει την παλαχιώτης και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Πρόκειται του Γεωργιάδη που εφορμούσε. Γιώτης εξαιρετικά σταθερός, έχει δώσει πολλές λύσεις στην ΑΕΚ. Εδώ πάλι κοιτάξτε, από μία άλλη κάμερα από αυτό το super slow όπως λέγεται replay, βλέπετε πόσο όμορφα περνάει την μπάλα από τον Μπουρδιωτόπουλο ο Λάκης με το πλασέ και κάνει το 0-2. Εδώ πιάνει ο Γιώτης την μπάλα και βγαίνει και την καπακώνει πριν φύγει από τη γραμμή του. Για Σεμί πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο Γεωργία που τη διώχνει πλάγιο. Κωνσταντινίδης. Ο Σπάσιτς χάνει. Μπάλα στον Νίβιτς που βγάζει για τον Τζάρτα. Ανεβαίνει ο Κασάπης δίπλα του. Περνάει ο Τσάρτας, προλαβαίνει ο Κατσαμπής με πολύ όμορφο τάκλινγκ και παίρνει την μπάλα. Μπήκαμε στο 42 του παιχνιδιού. Πάω ΚΑΕΚ 0-2. Θυμίζω το πέναλτι του Τσάρτα στο 27 και το πλασέ του Λάκη στο 39 διαμορφώνουν το αποτέλεσμα, ενώ τώρα είναι offside στο βάθος. Ο Κασάπης που βλέπετε εδώ σηκώθηκε αμέσως η σημαία πάλι από το βοήθεια. Απογοήτευση βέβαια στον κόσμο του ΠΑΟΚ που εδώ δείτε, δεν νομίζω ίσως να καλύπτεται κιόλας εδώ. Εμείς βλέπετε υπάρχει ξεχασμένος ο Παντελής Κωνσταντινίδης μπροστά μας αριστερά. Οριακή πάντως η φάση. Κωνσταντινίδης. Γεωργέας που κόβει. Απατάει ο Χασιώτης, ο Φερούζε με το Γιασεμί που παίρνει την κεφαλιά. Γεωργέας διώχνει. Στον αέρα νικητής ο Κούτσης και κατεβάζει την μπάλα ο Νάστος. Κατσαμπής που περνάει από τον Τζάρτα, πάλι για τον Άστο. Γεωργιάδης που μαρκάρεται, είναι φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τον Βραζιλιάνο το Φερούζο. Φίλοι της ΑΕΚ βέβαια έχουν ξεφαντώσει εκεί στο δικό τους μικρό χώρο στην Τούμπα που έχουν μαζευτεί ίσως και πάνω από 300 κιλά και πλέον. Σε ένα γήπεδο που επαναλαμβάνω έχει κοντά σε 20.000 κόσμο σήμερα. Στην συντριπτική του πλειοψηφία φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν απογοητευτεί από το 0-2 μέχρι τώρα. Για να δούμε το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Κεφαλιά πάνω στο Λάκη. Που έδιωξε την μπάλα με το αριστερό, με βολέ. Χασιώτης, η δεύτερη κεφαλιά του Νάστου. Ο Ίβιτς που διώχνει πλάγιο out για, για την ΑΕΚ τελικά. Γεωργίας μια παλιά εκεί που ο Πουρδιωτόπουλος δεν έχει κοντά του ούτε συμπέκτη του αντίπαλο, μάζεψε μόνος του εκεί και άφησε και το Κατσαβί. Κούτσης. Με στόχο τον Γιασεμάκη Γιασεμί, πρώτου Σπάσιτς με προβολή ο Ζήκος, ο Φερούζεμ που βγάζει για το Ζαγοράκι. Απρόσεχτη παλιά πάνω στο Γεωργιάδη που ανοίγει δίπλα του για τον Άστο. Κούτσης, Νάστο συνδυάζονται. Φεύγει υπέροχα ο νεαρός τον Ζήκο και ο Κούτσης στο Ζαγοράκι. Πρεσάρι ΑΕΚ. Κατσαμπής ανεβαίνει να βοηθήσει κι αυτός. Κοιτάξτε το πρέσα ακόμα και ο Τσάρτας εκεί πάνω στον Νάστο τον αναγκάζει να γυρίσει πολύ πίσω. Είναι και η αριθμητική υπεροχή βέβαια της ΑΕΚ που της δίνει αυτή τη δυνατότητα να παίζει με παίχτη παραπάνω και να πρεσάρει όλους τους χώρους. Πολύ πιο εύκολα πια. Νικολαίδης. Ζαγοράκης με τον Ίβιτς, τα κουνάκια για τον Γεωργέα στον κενό χώρο και όπου δεν έφυγε ο Λάκης. Έβγαινε από το offside τη στιγμή της πάσας και δεν ακολούθησε. Νάστος με τον Κατσαμπή.
Χάνει το κοντρόλο ο Γεωργιάδης, κόβει ο Φερούζεν. Πάνω στον Κούτσι που αλλάζει με τον Κωνσταντινίδη. Μπήκαμε πια στο 45, σε λίγο μάλλον συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό. Κωνσταντινίδης, ο Γιασεμί, προβολή από το Φερούζεν, μακριά την μπάλα ο Κασάπης. Και ανεβαίνει ο Χασιώτης τώρα από πίσω, με τον Οκά. Ο Οκά στην περιοχή, θέλει να περάσει από τον Γεωργέα, το γύρισμα, ο Χιώτης πέφτει και μπλοκάρει. Ένα λεπτό θα παίξουμε παραπάνω στο πρώτο μέρος, ένα λεπτό που ξεκίνησε μόλις. Σε ένα έτσι κι αλλιώς χωρίς καθυστερήσεις πρώτο ημίχρονο, κανά δύο φορές μόνο έπεσε κάποιος παίκτης στο έδαφος. Νικολαίδης, δύο αντιπάλους, Χασιώτικες πάσεις και γύρισε στο Ζαγοράκι, η παλιά του όμως εκεί που ελέγχει, χωρίς πίεση ο Νάστος. Κασάπης παίρνει την μονομαχία από τον Γεωργιάδη. Ο Ίβιτς με τον Ζήκο και τώρα το Ζαγοράκι. Τελευταία ίσως προσπάθεια της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος. Τελειώνει και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Κωνσταντινίδης στο Πουλιοτόπουλο. Και να το τελευταίο σφύριγμα του Σακαράκη, που βρίσκει μέσα σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ που παρά το 0-2 τραγουδάει και προσπαθεί. Επιμένει, γεμίζει ο Σπάσιτς. Πάλι και το Κατσαμπί μόνο στο κουλάκι της Ολιγορή. Και... την πρώτη ο Κατσιαμπής με πολύ καλή κεφαλιά σε κάθε την πανέξυπνη πάσα του Νάστου. Προσπάθησε να νικήσει στο Χιώτη που έκανε καταπληκτική απόκρουση. Ενώ τώρα ξεκινά το δεύτερο μέρος. Και ένα λεπτό μετά από το κόρνερ παραχώρησε ο Χιώτης. Ο Κουλακιώτης μόνος στο ύψος της μικρής περιοχής. Έχασε το κοντρόλ, βρήκε μπάλα στο γόνατό του και δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ για την ομάδα του. Ο Νάστος, την παλιά που κόβει ο Λάκης και ελέγχει τώρα ο Ζήκος, ο οποίος όμως απομακρύνει τυφλά. Ίβιτς με τον Κατσαμπή. Ο Τσάρτας για τον Ίβιτς. Παίρνει την μπάλα ο Ίβιτς, ανατρέπεται από τον Κατσαμπή, είναι το φάουλ για την ΑΕΚ. Εδώ ο Μπάκεβιτς βέβαια δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την εξέλιξη του μάτς. Και εδώ βέβαια το καθαρό φάουλ του Τάσου Κατσαμπή στον Ίβιτς που είχε περάσει την μπάλα. Φάουλ με εκτελεστή το Τσάρτα. Με φάλτσο. Εκεί όμως που ανάποδα προς την εστία βρήκε την μπάλα ο Ίβιτς, σαν να διώχνει περισσότερο. Ο Ζήκος που ελίσσεται, ανοίγει για τον Κασάπη, που ζητάει ο Τσάρτας μπροστά, προτιμάει πίσω το Φερούζεν. Κοιτάξτε που είναι ο Νικολαίδης με την ΑΕΚ στην επίθεση. Ο Νικολαίδης σαν αμυντικός πίσω. Φερούζεν. Για τον Τσάρτα. Το Γεωργία για τον Λάκη, η αλλαγή του για τον Ζαγοράκη και θέλει να βγει στο κενό χώρο ο Λάκης. Το Κωνσταντινίδη, να περάσει ο Λάκης, τα κατάφερε στον Νικολαίδη, γύρισμα 0-3. Καταπληκτικό γκολ με αυτή τη φορά τους ρόλους να αντιστρέφονται στο 47. Αυτή τη φορά είναι ο Λάκης που αναλαμβάνει την τροφοδότηση του Νικολαίδη, ανάποδα ακριβώς από τη φάση του 39. Και ο Ντέμις Νικολαίδης πετυχαίνει και αυτός το έκτο του γκολ στο δεσμό του κυπέλου. Εδώ ο Πουλιοτόπουλος δεν μπορούσε να αντιδράσει βέβαια. Ο Λαΐδης που σηκώνει το χέρι στον κόσμο της ΑΕΚ τον αποθεώνει και κάνει το 0-3. Εδώ και πάλι με το δεξί δυνατό σουτ βρήκε μπάλα λίγο και στο δοκάρι. Πολύ ωραίο πέρασμα του Λάκη εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Πάω ΑΕΚ 0-3 στο 47. Φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν φέρει τα καπνογόνα τους για να πανηγυρίσουν την πρόκληση της ομάδας τους φωνάζουν, ενθαρρύνουν την ομάδα τους που χάνει 3-0. Καταλαβαίνουν ότι η συγκυρία της στιγμής του 27ου λεπτού άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Είδαν την ομάδα τους 25 λεπτά να επιβάλλει το ρυθμό της και να επιχειρεί να φτάνει δύο φορές κοντά στον γκολ, να ψάχνει για να πετύχει το σκορ πρόκρισης.
και μέσα σε ένα λεπτό να δέχεται και τον γκολ από το πέναλτι του Τσάρτα και την αποβολή βέβαια του Κουλακιώτη που άλλαξε άρδιν το τοπίο. Καταπληκτικό αυτό που γίνεται στην Τούμπα. Ομολογώ ότι δεν το έχω ξαναδεί. Το σκορ είναι 0-3 και όρθιος ο κόσμος, 19.000 θεατές αποθεώνουν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έγινε πρόσφατα και στο ΟΑΚ αυτό και δείχνει ότι αλλάζει άρδιν πια η συμπεριφορά του κόσμου στα γήπεδα. Στην ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη, αλλά εκεί βέβαια δεν ήταν τέτοιες οι επιθυμίες. Και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα που πια δείχνει οριστικά χαμένος για το δικέφαλο του Βορρά. Με την ΑΕΚ να είναι πολύ κοντά σε νίκη στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ από τη σεζόν 95-96, όταν τότε είχε νικήσει τον Νοέμβριο του 95, αν θυμάμαι καλά, τον ΠΑΟΚ με 3-1 σε ένα μάτς που διεκόπη. Με τις παρατεταμένες τότε αποδοκιμασίες των φίλων του ΠΑΟΚ για τον τότε πρόεδρο της ομάδας, τον Θωμά Βουλινό. Από τότε η Ένωση στο πρωτάθλημα πήρε 3 ισοπαλίες και ιτήθηκε αντίστοιχες φορές, άλλες 3 δηλαδή. Ενώ ταυτόχρονα είναι η πρώτη φορά που περνάει στο κύπελλο Ελλάδος σε προκριματική φάση τον ΠΑΟΚ από το 65 και μετά. Μέχρι τότε πάντως είχε ξανακάνει το ίδιο σκορ με το σημερινό. Τη σεζόν 63-64 έχει νικήσει 3-0 εδώ στην Τούμπα, στην παράταση όμως. Με γκολ του Νεστορίδη, του Παπαϊωάννου και του Πετρίδη. Πολύ παλιές εποχές. Για να θυμηθούν κάποια οι πράγματα οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι βέβαια. Για τις μονομαχίες δύο ομάδων που είναι μέσα στις 4 που δεν έμεινε ποτέ από την μεγάλη κατηγορία από το 59 και μετά που πρωτοξεκίνησε η πρώτη εθνική. Φερούσεν. Νικολαίδης κάνει την παλιά για τον Ήβιτς, είναι σηκωμένη σήμερα. Νικολαίδης που έχει φοβερά κέφια, γυρίζει πίσω, μαρκάρει, μοιράζει το παιχνίδι. Αλλάζει πολλές φορές ρόλο με τους συμπαίκτες του. Με αποκορύφωμα την εξαιρετική του πάσα στο Λάκη στο 39. Κάνα μεγάλο παιχνίδι. Μπάκεβιτς που νωρίτερα τ' άκουσα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, τώρα αποθεώνεται από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μπάκεβιτς που ετοιμάζει το Ζαβατία, του δίνει κάποιες τελευταίες οδηγίες στην γωνιά του πάγκου, είναι έτοιμος για την πρώτη του αλλαγή. Και ο Κούτσης έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Σηκώνει στην περιοχή ο Γιασεμί την κεφαλιά, μακριά από τον Κασάπη. Πρώτο Τσάρτα ο Κατσάπης με το κεφάλι. Γιασεμάκη στρώνει με το στήθος, ο Κάς για το Σπάσιτς. Μπλοκάρει την Παλαχιώτης και την αφήνει για τον Τσάρτα. Ακούμε εμείς τον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή, τι ετοιμάζει ο Μπάκεβιτς, ποιον θα βγάλει? Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τους Μπάκεβιτς μαζί με τον Τάκη Περσία. Εδώ και 5 λεπτά περίπου συζητάνε. Για να δούμε πώς είναι τη φάση με το Σπάσιτς στην περιοχή επικίνδυνα. Θέλει να περάσει, κοντράρεται. Δεν είχε κάτι αντικανονικό η φάση στην προβολή του Ακυζίκου. Ο Ζαγοράκης που αλλάζει τελείως το παιχνίδι για το Λάκη. Ενώ βγαίνει ο Γεωργέας τώρα από τα δεξιά και ο Τσάρτας αριστερά. Ο Λάκης θέλει να περάσει. Μάχεται με τον Κούτσι. Ζαγοράκης. Όσο κι αν γύρισε κάποιες στιγμές μετά την αποβολή και του Κουλακιώτη προς την μεσαία γραμμή ο Κάς, όσο κι αν έπαιξε πιο πίσω, η αριθμητική υπεροχή της ΑΕΚ είναι εμφανέστατη βέβαια στον γήπεδο από το 27 και μετά. Τα διαστήματα πέσει από την κάτω με το ποντίκι τον ΠΑΟΚ και αυτό φάνηκε στη θέση, στη φάση των, στις φάσεις μάλλον των δύο τερμάτων του 39 και του 47. Το ΝΟΚΑ θα αλλάξει λοιπόν. Αυτό που λέγαμε, δεν μπορεί ο ΚΑΣ να παίξει το ρόλο που είχε ο Κουλακιώτης. Βάζει το Ζαβατία, ένα αμυντικό μέσο, βγάζει το ΝΟΚΑ και θα αφήσει μόνο το Γιασεμί μπροστά. Για μια έτσι μεγαλύτερη ισορροπία στην δεκάδα του πια, που, στη δεκάδα του μάλλον. Ζαγοράκης. Τον Νικολαίδη. Κάνει την ενέργεια για να περάσει, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, παλενάκι. Και στο γήπεδο 26χρονος Δημήτρης Ζαβατίας εδώ. Αντί του Γιαννάκη ο Κά που παίρνει το θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα. Όλα αυτά ακριβώς το 8ο της επανάληψης, το 53.
Με corner η προηγούμενη φάση, που προσπάθησε την κολλάει, το έχει out που είπα από την παραδρομή. Στο δεύτερο corner της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάει ο Τσάρτας για την εκτέλεση. Ο Κατσαμπής πηγαίνει να δημιουργήσει μια ασπίδα εκεί, να ζητήσει από τους φίλους του ΠΑΟΚ ησυχία για να εκτελεστεί το corner. Βλέπετε και τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Μεγάφωνα γίνονται συστάσεις για ηρεμία και δεν υπάρχει λόγος βέβαια να χαλάσει η ατμόσφαιρα. Νικητρία δεν μπορεί να είναι, νικητές δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο και οι δύο ποτέ. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να στέκεται έτσι όπως στάθηκε από το ξεκίνημα αυτού του μεγάλου ματς στην Κούπα σήμερα. Τσακαράκης πήγε στον τέταρτο διαιτητή του Σπυρόπουλο. Εδώ ο Γιώργος Σακαράκης από τα Χανιά. Τσάρτας που ακούει από την εξέδρα και επεκτελεί γρήγορα πλασαριστά το corner για το Λάκη. Δίνει πάλι στο Τσάρτα, αυτός κάνει την κάθε την παλιά με στόχο τον Νικολαίδη, ήταν offside και αυτός και ο Φερούζεν. Και εμείς ακούμε τον Κωστή Μποτσαρη. Κωστή. Οι συστάσεις οι οποίες έγιναν από τα μεγάφωνα του γηπέδου και οι οποίες έγιναν με την προτροπή του κυρίου Τσαγκαράκη στον τέταρτο διαιτητή, όπως ζήτησε ο κύριος Τσαγκαράκης, αναγράφονται στο δελτίο αγώνα. Και πάμε και στην άλλη πλευρά, στον Γιώργο Αργυρόπουλο. Γιώργο. Κάλεσε κοντά του το Μίλεν Πέτκοφ. Ο Φερνάντο Σάντος θα κάνει την πρώτη αλλαγή ομάδα της ΑΕΚ. Σε λίγο θα μάθουμε και ποιος ποδοσφαιριστής θα βγει. Η ΑΕΚ που έχει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, το ένα στο Λεκανοπέδιο την Κυριακή στον Κορυδαλό με το Εγάλαιο, το δεύτερο στη Ξάνθη, η πρωτοπόρος πρωταθλήματος με ένα βαθμό διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό, δύο από τον σημερινό της αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και τρεις από τον Παναθηναϊκό στο καλύτερο ίσως πρωτάθλημα, αν όχι γενικά στο καλύτερο επαγγελματικό πρωτάθλημα τουλάχιστον των 20 τελευταίων ετών. Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, το 81 αποκρίθηκε ο τίτλος σε μπαράζ, είχαμε πάλι έτσι δυνατή μάχη στην κορυφή. Κασάπης είναι αυτός που έκοψε τον σπάση, τσιμπαλιά του για τον Ίβιτς, ο Κατσαμπής είναι πρώτος στην μπάλα και του στέλνει την Λαγιόδη. Κασάπης στο πλάγιο. Τον Ίβιτς. Σπάσιτς που κάνει εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά να δούμε αν θα προλάβει εδώ. Τα κατάφερε λέω βοηθός που ήταν δίπλα του. Νάκη σέντρα με τα αριστερό, η αλλαγή μάλλον. Ωραία για τον Κωνσταντινίδη. Το σούτ στην κίνηση στην αγκαλιά του Χιώτη. Περούζα. Ζήκος. Απέναντι για το Γεωργέας, τώρα ελάτε πια η ΑΕΚ, έχει το 0-3, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Όσο μπορεί κάνει και η οικονομία δυνάμεων, το ΠΑΟΚ εξάλλου φορτσάρει πλέον ιδιαίτερα και λογικότατο είναι. Βαλιά με πολύ φάλτσο και ακριβίας, τελικά βγαίνει για τον Νικολαίδη τον Τζάρτα. Το σουτ εξπετερώνει ο Πουριδοτόπουλος με ωραία επέμβαση στην κλειστή του γωνία. Εδώ ο Νικολαίδης. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Που πηγαίνει να εκτελέσει ο Τσάρτας. Και δέχεται πάλι από δοκιμασίες. Τώρα στην άλλη γωνία, αλλά εδώ τουλάχιστον δεν δέχεται τα δοκίμενα. Εκτελεί ο Τσάρτας με φάλτσο. Μακριά ο Χασιώτης σε πλάγιο out. Σε λίγο θα φύγει ο Ζήκος από το παιχνίδι για να μπει ο Πετκόφ. Αυτόν αποφάσισε να ξεκουράσει πρώτο ο Σάντος. Τον 28χρονο Άκη Ζήκο. Που έχει δει και την κίτρινη κάρτα στο 26ο λεπτό. Καλά μου θυμίζει ο Κωστής Μπότσαρης. Αυτός είναι περισσότερο λόγος. Πετκόφ που μπαίνει στο 58, πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Εδώ ο Βούλγαρος μέσος. Τσάρτας Κασάπη, Σίβιτς και πάλι για τον Κασάπη. Το τριγωνάκι που
φέρνει στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να πηθεί από τα αριστερά, αλλά έκλεισε ο ΠΑΟΚ γρήγορα. Και αλλάζει τώρα ο Πετκόφ τελείως για τον Γεωργιά. Καμάρα. Το Φερούζεμ πάλι για τον Γεωργιά. Κάνει πανέξυπνη παλιά για το Λάκη. Αυτός πλαγιοκοπεί επικίνδυνα. Είναι δύο παίκτες που περιμένουν. Αλλά πηγαίνει ο Κατσαμπής πρώτος. Πρώτου Ίβιτς και του Νικολαίδη. Και παραχωρεί το τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Νομπάκεβιτς ετοιμάζει να ρίξει για πρώτη φορά στην ομάδα του τον αποκτηθέντα, τον Μάριαν Ζέμαν, τον 28χρονο Σλοβάκο. Τσάρτας φεύγει πάλι. Φεύγει πάλι από τη γωνία, πάλι τέτοια αντικείμενα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς τον Τσάρτα, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να κάνει εκεί. Και δεν ξέρω και το λόγο αυτής της βεντέτας των φίλων του ΠΑΟΚ με τον Τσάρτα. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει τίποτα στο παρελθόν πριν φύγει για τη Σεβίλη μεταξύ αυτού και των οπαδών του ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που επανήλθε στην Ελλάδα, βέβαια, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Γίνονται συστάσεις επανειλημμένα από τα μεγάφωνα να ηρεμήσει ο κόσμος για να μην κάνει ζημιά στην ομάδα του. Ο Τσάρτας για τον Ίβιτ, σηκωμένη σημαία. Σφυρίζει ο Τσακαράκης, offside το Σέρβος εδώ. Ο Σπάσιτς θα βγει για να μπει σε λίγο ο Ζέμαν. Εδώ έχουν μείνει πίσω στην παλιά, βλέπετε, όχι μόνο ο Ίβιτς που πήρε την μπάλα, αλλά και κανένα δυο ακόμα. Γεωργιάδης για το Ζαβαντία. Κωνσταντινίδης. Το Γεωργιάδη. Το 1-2 και αλλαγή τώρα στο Κούτσι, πάλι ο Γεωργιάδης, πίσω για τον Κωνσταντινίδη. Η αλλαγή του Σπάσιτς για τον Κωνσταντινίδη, λίγο πριν φύγει από το παιχνίδι ο Σπάσιτς. Η άμυνα της ΑΕΚ κόβει ακόμη μια φορά. Καμάρα τώρα, στο χιότι επικίνδυνα εκεί. Τος αφήνει να φύγει μπάλα από την εστία του και δίνει στο Λάκη που απομακρύνει. Πάνω στο Κούτσι όμως. Παλιά, Γεωργίας, πολύ ωραίο κόψιμο, γυρίζει κιόλας έχοντας την μπάλα και φάουλ από τον Κούτσι. Για να δούμε αν το 2 Τσακαράκη, στον βοηθό του θα έχουμε την αλλαγή τώρα, ναι. Πρώτη λοιπόν για τον Ζέμαν στο παιχνίδι, τον Μάριαν Ζέμαν. Σλοβάκο που αποκτήθηκε από την Φιτέσσα, την Ολλανδική. Παίρνει τη θέση του Σπάσιτς. Στο 62ο λεπτό. Κάνει και αλλαγή από ό,τι μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης που άκουσε τις οδηγίες του Περσί. Αμέσως ο ΠΑΟΚ στέλνει το Ζέμαν δεξιά. Και φέρνει τον Άστο αριστερά ή ανάποδα. Όχι, πηγαίνει κατευθείαν στην αριστερή πλευρά λοιπόν ο Ζέμαν. Χωρίς άλλη αλλαγή παίρνει την θέση στην πλευρά που ουσιαστικά αγωνιζόταν ο Σπάσιτς. Μένει ο Νάστος όπως βλέπετε εδώ δεξιά. Εκεί που ξεκίνησε στο παιχνίδι. Και ο Χιώτης μπλοκάρει. Καμάρα με το Φερούζεμ. 62 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ 0-3. Και ο Λάκης που στρώνει για τον Ίβιτς. Χάνει αυτό στο κοντρόλ. Μπλοκάρει ο Πουρδιωτόπουλος. Θέλει να του κλέψει. Θα ανασταθεί ο Πουρδιωτόπουλος. Συμπάλε φιάουτ. Μπάκερτς βλέπει βέβαια τα πολλά κενά που παρουσιάζει πια η ομάδα του με παίχτη λιγότερο. Εδώ κοιτάξτε τι έγινε, καραμπόλα. Έχασε και ο Ίβιτς στο κοντρόλ και ο Πουρδιωτόπουλος στην μπάλα. Βαθιά παλιά του Ζαβαντία με στόχο τον Άστο που ανεβαίνει. Φερούζεμ καλύπτει και αφήνει να φύγει μπάλα out. Και φίλοι της ΑΕΚ στο δικό τους κόσμο, στον τρελό τους χορό που ξεκίνησε από το 27 μετά το 0-1.
Καμάρα. Από το Φερούζεμ για τον Ζαγοράκη που ψάχνει με βαθιά πάντα το Τσάρτα. Ακριβίας. Αυτός πίσω για τον Κασάπη. Του Καμάρα με τον Ζαγοράκη. Πάσα στο Λάκη που κλείνεται, αλλά περνάει στο πλάι για τον Γεωργία που αποδεικνύεται σε θέση offside. Μην περιμένετε πλέον βέβαια να δούμε κάποιο αξιόλογο παιχνίδι, ίσως κάποια ξεσπάσματα επιθετικά για τους δύο, σε ένα μας που πια δεν έχει ουσία, καθώς έχει τελειώσει η ιστορία της πρόκρισης. Η ΑΕΚ καθριστικά προηγείται πλέον με 5-1 του ΠΑΟΚ. Στο άθροισμα των γκολ των δύο αγώνων. Θυμίζω 27 με πέναλτι ο Τσάρτας που κέρδισε ο Ίβιτς από τον Κουλακιώτη. Τελευταίος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα σε εκείνο το σημείο. Η ΑΕΚ από και μετά πήρε καθολικά τα ηνία του παιχνιδιού. Έλεγξε κάθε χώρο του γηπέδου με παίχτη παραπάνω και με σωστή κίνηση στο χώρο, αλληλοκάλυψη, καλό μαρκάρισμα και ταχύτητα στην επίθεση. Είχε ένα δεύτερο γκολ στο 39 με το Λάκη από ασίστ του Νικολαίδη και ένα στο 47 με το ξεκίνημα δευτέρου μέρους. Με αντίστροφους ρόλους τον Νικολαίδη να σκοράρει σε πάσα έξυπνη του Λάκη. Κούτσης η κάθε την παλιά εκεί που ο Φερούζεμ κόβει. Τσάρτας, Πετκόφ. Στα πόδια του ο Ζαβαντίας, η μπάλα φτάνει στον Καμάρα. Παραγωανός με το Χιώτη στο 25 λεπτό της πίεσης που δέχτηκε έντονα η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ ήταν οι στυλοβάτες της άμυνας του νότιου δικέφαλου, κρατώντας το 0. Όπως και εδώ ο Κασάπης που τον είδατε μόλις, το μαρκάρισμα του Γεωργιάδη, ένα σημείο που πόνεσε πολύ η ΑΕΚ στο μάτσο πρωταθλήματος την προπερασμένη Κυριακή. Γεωργιάς. Με τον Νικολαίδη και τώρα το Ζαγοράκι αλλάζει την μπάλα. Πετκόφ που κοντράρεται, ο Γιασεμάκης πίσω, ο Ζαβαντίας ελέγχει. Από τον Κούτσι για τον Κωνσταντινίδη πάσα. Με τον Γεωργία μάχεται, παίρνει το κόρνερ τελικά ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Πρώτο του ΠΑΟΚ στην επανάληψη. Εδώ η πρόεδρος του κεφάλου, ο κ. Μπατατούδης, παρακολουθεί από το χώρο των επισήμων την εξέλιξη του αγώνα. Κόρνερ με τον Ζαβαντία. Κεφαλιά γύρισμα του Κούτσι, ψηλά ο Χιώτης που μπλοκάρει ακόμη μια φορά σταθερά πρώτου Κατσαμπή. 25χρονος Διονύσης Χιώτης που δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και ιδιαίτερα σταθερός για την ομάδα του. Για να ακούσουμε τον Κωστή Πότσαρη. Κωστή. Μια που το αγωνιστικό ενδιαφέρον έχει ατονίσει, να πούμε ότι δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ειδικά για την περίσταση, ειδικά για σήμερα, έχει στηθεί ένας δεύτερος πάγκος, όπου κάθονται όχι αναπληρωματικοί παίκτες, αλλά βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ με πολιτικά. Αν μπορέσουμε και δείξουμε κάποια στιγμή πώς έχει διαμορφωθεί εκεί το μέρος. Ναι, είναι ένα παγκάκι εκεί αμέσως δίπλα στον πάγκο. Που, είναι ο Παντελής ο Καφές, έχει... είναι ο Βασίλης ο Μπορμπόκης. Δεν είναι ο Καραδήμος που να πούμε ότι είναι ακόμη στο νοσοκομείο. Αναμένεται να βγει αύριο μεθαύριο. Ούτε ο Λουτσιάνο δεν είναι, είναι ο Γιώτης Εγκομίτης. Ο Λουτσιάνο που είναι στην πατρίδα του για αποθεραπεία μετά την επέμβαση. Θα μπορούσε να έχει άλλον ένα πάγκο ουσιαστικά, ακριβώς δίπλα στον ουσιαστικό πάγκο. Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή ότι λείπουν 7 παίκτες από τον ΠΑΟΚ, πολλοί εκ των οποίων είναι βασικές επιλογές του Μπάκεβιτς. Όπως ο Καφές, ο Μπορμπόκης. Θα ήταν ο Εγκομίτης, τον οποίο δεν είχε ουσιαστικά φέτος την σεζόν ο Μπάκεβιτς όπως τα υπολόγιζε. Και είναι και οι δύο Αφρικάνοι, ο Αμπονσά και ο Ουτέζε. Οι ανάγκες του Κόπα Αφρικα τους στέρισαν για αρκετό καιρό από το δικέφαλο. Σε μια δύσκολη περίοδο, όπως λέει ο Κωστής Μπότσαλης για τον ΠΑΟΚ με τις πολλές απουσίες, που όμως δεν σταματούν τα μεγάλα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται τον Ηρακλή την Κυριακή στο ντέρμπι της Τούμπας. Και την επόμενη Κυριακή κατεβαίνει στο Λεκανοπέδιο για να παίξει το ΑΚΑ με τον Ολυμπιακό. Ένας ΠΑΟΚ με βλέψη κορυφής φέτος, με απόσταση 2 βαθμών από τον πρωτοπόρο ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα μέσα σε όλα. Το φάουλ του Κούτσι μακριά, πολύ ψηλά ούλη. Εδώ είδατε για λίγο τον Καφέ, στο βάθος τον Χούροκλου. Καμάρα. 24ο λεπτό στην επανάληψη. 69 δηλαδή στο παιχνίδι.
Τσάρτας. Τον Άστο κοντά. Κόντρα στο δεξί πόδι του αντιπάλου. Κόρνερ που κερδίζει ο Τσάρτας. Το πέμπτο για την ΑΕΚ. Αλλά τόσο έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Περιμένει να ανέβει και ο Φερούζεν στην περιοχή. Σεντράρι, κεφαλιά από τον Ίβιτς που έστειλε την μπάλα πάνω στο Φερούζεν. Εδώ είναι ο Ίβιτς. Σαγκαράκης φίλησε για φάουλ. Κασιώτης με τον Ζαβαδία. Γεωργιάδης στον Κατσάμπη. Ο Νάστος χάνει από την πίεση του Τσάρτα, κλέβει και ο Ίβιτς με τον Νικολαίδη το 1-2. Ενώ είχε περάσει μπάλα, τον απογείωσε ο Ζέμαν. Το κάνει ένα σκληρό τάκλιν. Και ενώ ο Νικολαίδης είχε δώσει την πάσα, Κατσαμπής τώρα βγάζει εκτός γηπέδου. Περιμένει ο Ζέμαν. Του είχε ζητήσει ο Τσακαράκης. Ναι, του βγάζει την κίτρινη κάρτα. Στον εισελθόντα Ζέμαν. Κάρτα αυτή στο 70. Σε ένα σκληρό φάουλ και χωρίς λόγο είχε γίνει καθαρά η πάσα του Νικολαίδη προς τον Τσάρτα, είχε φύγει μπάλα. Εδώ δείτε, και έρχεται ο Ζέμαν. Ο Νικολαίδης που δείχνει να πονάει, είναι κάτω και δέχεται από τον Νίκο Μεταζή, το ψευδραβευθεί της ΑΕΚ της πρώτης βοήθειας. Και χειροκροτά ειρωνικά το Ζέμαν, που όμως πηγαίνει να του δώσει το χέρι. Του ζητάει συγγνώμη, ο Νικολαίδης δεν έδωσε το χέρι. Το κρατάει μανιάτικο στον Σλοβάκο. Κωνσταντινίδης. Από το Γιασέμι πίσω στο Σαβαντία, τώρα για το Κατσιάμπι. Ο Κατσάμπης για τον Άστο. Πρώτου Γεωργιάδη ο Κασάπης. Κερδίζει ο Γεωργιάδης όμως. Για να δούμε την κίνησή του. Στρώνει πίσω για τον Ζαβαντία. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να αναπτυχθεί. Βλέπετε Κωνσταντινίδη Ζαβαντίας. Πηγαίνει για το 1-2. Κάτω. Αφήνει προς στιγμή το πλεονέκτημα. Όχι, σφυρίζει ο Τσακαράκης όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να υποφεληθεί ο Κωνσταντινίδης και έχει δίκιο βέβαια. Και εδώ η ΑΕΚ ετοιμάζει μια δεύτερη αλλαγή. Εδώ θα δούμε πάλι. Αυτό είναι το φάουλ του Πετκόφ. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθεια ο Κωνσταντινίδης, έδωσε ο Τσακαράκης το φάουλ. Γιώργο Αργυρόγλου, ποιος θα μπει? Θα περάσει το παιχνίδι, θα μάθουμε σε λίγο ποιος θα βγει. Μάλιστα. Αντώνιο Φόλια λοιπόν. Την ώρα που ετοιμάζει το Φρούσο στην αντιπέρα ο Θεομπάγεβιτς. Για τη δική του τρίτη αλλαγή βέβαια. Σάικ θα είναι η δεύτερη. Για να δούμε το φάουλ. Λογιασέμι που στρώνει για τον Άστο. Σε διπλή κόμπινα ο ΠΑΟΚ, έβγαλε πλάγια στο Γεωργιάδη που σεντράρει, απομακρύνει με το κεφάλαιο Κασάπης. Ζαβαντίας. Κλέβει ο ταχύτατος Γεωργιάς που βγαίνει από την άμυνα. Ζαβαντίας που φράζει τον δρόμο. Βρίσκει στήριγμα στο Λάκη. Ο Λάκης που κάνει το γέμισμα προς τον Τσάρτα. Ο Νάστος είναι αυτός που καλύπτει. Ο Τσάρτας τον πιέζει, ο Νάστος τον αποφεύγει υπέροχα. Και αν άκουσα καλά τον Γιώργο Αργυρόγλου, ο Νικολαίδης ήταν αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι. Γιώργο. Δεν μάντεψε ο Ντέμι Νικολαίδη να φύγει για το παιχνίδι. Όχι, δεν μάντεψα, σ' άκουσα, Γιώργο. Άκουσα γιατί ακόμα δεν έχει 24ο στην πινάκια. Δεν τον αφήνει τον Νικολαίδη μέσα ο Σάδος. Μάλλον φοβήθηκε από το προηγούμενο μαρκάρισμα του Ζέμαν. Και με το παιχνίδι ουσιαστικά να έχει οριστικά κρυθεί από το πρώτο του μέρος. Να σφραγίζεται και από το γκολ του Ντέμι στο 47. Σάντος έχει τη δυνατότητα και να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να προστατεύσει κάποιους άλλους. Καμάρα για το Ζαγοράκι. Κασάπης που γύριζε πίσω για το Φερούζεν. Πιέζει για Σεμί. Αλλάζει ο Βραζιλιάνος για τον Παραγουάνο, τον Καμάρα. Και τώρα πάλι ο Γεωργιάς με τον Λάκη. Παλιά του Ζαγοράκη που κοντράρει.
για Σεμάκης που θα φύγει σε λίγο, τον βλέπουμε εδώ σε μια τελευταία του ενέργεια για να μπει ο Φρούσος. Παίχτης που αναπτέρωσε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια, σοφαρίζοντας το 49. Και έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στον επαναληπτικό που όμως τελικά κράτησε για 27 λεπτά. Εκεί όπου ο Κουλακιώτης ανατρέποντας τον Ίβιτς, κάνοντας πέναλτι και βλέποντας και κόκκινη κάρτα, ουσιαστικά έγινε την πλάστηκα υπέρ της ΑΕΚ. Φεύγει ο Νικολαίδης λοιπόν. Χειροκροτούν οι φίλοι της ΑΕΚ, αποδοκιμάζουν οι του ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Φόλια στη θέση του. Ο Σάντος, είδατε, μάλλον δεν είδατε, πήγε πολύ μακριά μέχρι τη γραμμή του πλαγίου out να δώσει το χέρι του στον Νικολαίδη που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα και το σφράγισε και με ένα γκολ βέβαια στο 47 λεπτό. 30 λεπτά στην επανάληψη, το 75 αυτή η αλλαγή με την ισότητα του Φωνιά. Ένα τέταρτο ακόμη για το τέλος. Ο Φρούσος περιμένει τη δική του σειρά για να μπει στο παιχνίδι. Έχει αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Τούμπα, όπως μου λέει και ο Κωστής ο Μπότσαρης. Τώρα το βλέπω και εγώ εδώ μπροστά. Είδατε για λίγο και τον Παύλο Σαλτσίδη, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας όταν την πρωτοξεκινούσε ο Ιακώβου. Γεωργέας το γύρισμα, ο Φόλιας συγγνώμη το γύρισμα, η κόντρα πάνω στον Άστο. Μακρινό βολέ του Τσάρτα, τελείως άστοχο. Ο Λιωτόπουλος εδώ και ο Φρούσος που περιμένει την είσοδο του. Τώρα τελικά με το Γιασεμί να φεύγει από το παιχνίδι. Στο 76 λοιπόν, η είσοδος του Νίκου Φρούσου στο παιχνίδι. Ζαβαντίας. Οι δύο πρώτες ομάδες λοιπόν που μπαίνουν στην τετράδα του κυπέλλου Ελλάδος Supersport είναι η Ξάνθη και η ΑΕΚ. Είναι οι φιλοξενούμενοι που η μεν πρώτη ανατρέπει το εις βάρος της 0-1 από τον Άρη στο γήπεδο της Ξάνθης, κερδίζοντας σήμερα με 2-1 και βγάζοντας εκτός παιχνιδιού τον Άρη που ήταν το μεγάλο φαβορί σημερινή ρεβάνς. Σαγοράκης που γυρίζει για το Φερούζεμ, αυτός δίνει στον Κασάπη. Η ΑΕΚ που βέβαια είχε το 2-1 του πρώτου αγώνα, αλλά φαινόταν ένα έθραυστο σκορ, ένα επικίνδυνο σκορ για την καυτή Τούμπα και τη γεμάτη σχεδόν σήμερα Τούμπα. Η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειξε ότι περνάει και αυτή διαπεριπάτου στους τέσσερις του κυπέλλου. Κόντρα στον κάτοχο του τροπέου, τον ΠΑΟΚ, τον περσινό νικητή του θεσμού. Κασάπη στην αλλαγή για τον Καμάρα. Ο Ζαγοράκης που σχεδόν βαδίζει πλέον με την μπάλα. Έχει κουράγιο, δεν δείχνει κανένα παίκτη να έχει κουράγιο και από τι δύο πλευρέ. Η μεν τη ΑΕΚ με τελειωμένη την πρόκριση κάνουν παραπάνω από οικονομία δυνάμεων, θα έλεγε κανεί. Οι δε του ΠΑΟΚ βέβαια είναι και λιγότεροι στο γήπεδο. Δεν δείχνουν να μπορούν να κάνουν κάτι καλό. Και ενώ είμαστε πια στο 78. Ο Κούτσης που έβγαλε για το Χασιώτη. Παλιά του Ζέμαν για τον Κούτσι, αυτός πιέζεται από το Ζαγοράκι. Φεύγει ο Κωνσταντινίδης στην πλάτη της άμυνας ΑΕΚ. Προβολή του Γεωργέα, ο Φρούσος που έρχεται και ο Καμάρα που μαζεύει. Για να βγάλει πλάγια στο Κασάπι. Πιτκόφ, λάθος πάνω στο Γεωργιάδη. Κούτσι στη σέντρα, ο Καμάρα διώχνει. Νάστος με τον Κούτσι πάλι.
Νάστος με δύο αντιπάλους, κοντράρεται εκεί δυνατά με τον Φόλια. Επιμένει όμως, πέρασε ο Κούτσης ωραία για το Φρούσο. Το κλείνει ο Πετκόφ πίσω από τον Κούτσι για τον Χασιώτη, με τη μία στον Κωνσταντινίδη πλάγια. Κόντρα στο Γεωργέα. Out δείχνει ο Τσακαράκης. Ενώ φάνηκε βέβαια ότι έγινε κόντρα εκεί στο Γεωργέα τώρα. Διαιτής ήταν εκεί κοντά, έδειξε out, δεν έχει και τόσο σημασία πια. Στο 79. Ζαγοράκης για τον Καμάρα. Τσάρτας με το Λάκη. Ο Ζαγοράκη τώρα. Το άνοιγμα για το Φόλια που κόβει ο Νάστος. Μαζεύει ο Γεωργιάδης. Δεν είναι καλό συνδυασμό του με τον Νάστο. Μπερδεύτηκαν και τελικά διώχνει ο τελευταίος σε πλάγιο. Ίβιτς Κασάπης πίσω την μπάλα. Πετκόφ με τον Ίβιτς. Τα πόδια του Κατσαμπίμπαλα είναι πλάγιο. Ίβιτς. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ τώρα από την κακή συνεννόηση με τον Φόλια. Ήταν το 2-0 του πρώτου μέρους, ήρθε και το γκολ του Νικολαίδου 47 και από εκεί και πέρα βέβαια δεν έχουμε δει τίποτα. Πάω ΚΑΕΚ 0-3 ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γεωργίας με το Ζαγοράκι. Παθιά παλιά για το Φόλια. Τον Άστο αυτός. Η σέντρα του κόβει ο Κατσαπής με το κεφάλι. Ο Πετκόφ θα προλάβει τον Γεωργιάδη. Ο Κασάπης πάλι με το Φόλια. Ωραίο πάτημα του Πορτογάλου που είναι τεχνίτης. Κρατάει ωραία την μπάλα, τη γυρίζει για τον Ίβιτς. Η μπάλα φευγιά από την κόντρα του Σέρβου εκεί με το Ζέμαν. Σαββατίας. Ο Κούτσης στην παλιά εκεί που θέλει να διεκδικήσει ο Κωνσταντινίδης. Είναι κλεισμένος από δύο αντιπάλους. Κοντράρει με τον Γεωργέα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Σαββατίας με τον Χασιώτη τώρα. Σαββατίας, κακή παλιά για τον Χασιώτη, πλάγιο out. 8 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90. Για να ακούσουμε και τον Γιώργο Αργυρόπουλο, ετοιμάζει μία ακόμη αλλαγή ο Σάντος. Γιώργο. Θα μπει λοιπόν σε λίγο και ο Μιχάλης Καψής. Όπως ακούσαμε τον Γιώργο τον Αργυρόπουλο, θα ξεκουράσει λίγο νωρίτερα από το 90 για τον Ζαγοράκη ο προπονητής του. Ο Νάστος εδώ με τον Κατσαμπή. Κατσαμπής που σηκώνει άστοχα, πλάγιο out. Τώρα λοιπόν η αλλαγή του Ζαγοράκη με το Καψί. 7 λεπτά πριν το τέλος, αφήνει και το περιβραχείο του αρχηγού ο Θοδωρής Ζαγοράκης στον Βασίλη Τσάρτα. Και φεύγει εν μέσω αποδοκιμασιών ένας ποδοσφαιριστής που πριν μετακομίσει στην Αγγλία και τη Λέστερ έκανε μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ.
στο 83 λοιπόν εδώ στη θέση του στον Μιχάλη Καψί. Βγήκε λίγο πιο μπροστά ο Φερούζεν, πήγε ο Καψής παρτενέρ του Καμάρα στο κέντρο άμυνας, αλλά αυτά πια είναι λεπτομέρειες, διαδικαστικά τελείως. Το 0-3 για την ΑΕΚ έχει τελειώσει την ιστορία της πρόκρισης στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος Σούπερ Σπορ. Εδώ που ο Τόπλος μαζεύει. Παραλαμβάνω ένα παιχνίδι που άρχισε με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές. Σε μια σχεδόν γεμάτη τούμπα που κόκλαζε στο ξεκίνημα και με ένα ΠΑΟΚ που επέβαλε το ρυθμό του και που μέχρι το 25 είχε δύο ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Ο Χιώτης στην πρώτη και το κακό κοντρόλ του Κουλακιώτη στη δεύτερη του στέρισαν το τέρμα, που ήρθε για την ΑΕΚ 27 με το πέναλτι του Τσάρτα και την ταυτόχρονη αποβολή του Κουλακιώτη. Εκεί νομίζω ότι κρίθηκαν τα πάντα. Εκεί τελείωσε η υπόθεση πρόκριση στους 4. Και βέβαια έχει γίνει από μέτρος κακό το παιχνίδι πια στο δεύτερο ημίχρονο μετά το γκολ του Νικολαίδη 47, το 0-3. Πετκόφ κοντράρεται εδώ με τον Άστο. Ο Ίβιτς με τον Φερούζεμ. Καψής με τον Κασάπη. Κακό κοντρόλ του Ίβιτς κλέβει ο Νάστος. Χάνει όμως το κοντρόλ, είναι πλάγιο. Ρούζεν. Ο Γκαμάρα με το Γεωργέα, το Λάκη και το Τζάρτα, τον Πετκόφ που χάνει από το Γεωργιάδη και του κάνει φάουλ. Έχει ξεκινήσει μια ιδιότυπη βεντέτα στο γήπεδο με τους φίλους του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζουν τον Ήλια Ίβιτς και αυτός να γυρίζει να ρίχνει κάτι περίεργες ματιές προς την εξέδρα. Πράγματα εντελώς αχρίαστα σε ένα μάτς που πλέον δεν έχει και καμία ουσία για να δικαιολογείται οποιαδήποτε ένταση. Ίβιτς με τον Κατσαμπή και τον Άστο στο έδαφος, στο φάουλ για την ΑΕΚ. Φόλια πατάει πίσω για τον Τζάρτα. Αυτός τώρα ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει με την κροφιά του Πουρτιωτόπουλος. Χασιώτης είναι αυτός που από μακρύ. Φρούσος. Με το Ζαβαντία. Νάστος. Κούτσης πίσω για τον Ζέμαν. Κάνει την πρώτη εμφάνιση με φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε αγώνα κυπέλου, όχι βέβαια με τις καλύτερες προοπτικές, μπήκε ήδη στο 0-3. Θα έχουμε 2 λεπτά έξτρα χρόνο που θα ξεκινήσει σε περίπου 3 από τώρα. Καμάρα. Κασάπης με τον Καψί, μπάλα στον Καμάρα. Κασάπης και Φόλια που αλλάζουν την μπάλα. Και ενώ φαινόταν ως προοπτική αυτό που σας λέγαμε στο ξεκίνημα, μετά το 80 με τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή και τον Μακεδονικό τότε, ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να είχε 3 ομάδες στους 4 του θεσμού του κυπέλλου Ελλάδος Σούπερσπορ. Αποκλείστηκε ο Άρης από την Ξάνθη χάνοντας με 2-1, χάνει ο ΠΑΟΚ με 3-0 από την ΑΕΚ και μένει εκτός και αυτός. Η μόνη ομάδα πια από την Θεσσαλονίκη που διεκδικεί θέση στην τετράδα και έχει βέβαια και το πάνω χέρι είναι ο Ηρακλής. Αύριο παίζει με τον Αστέρα το άλλο βρενό παιχνίδι, Καλυθέα Ολυμπιακός.
Γεωργιάδης. Κωνσταντινίδης που τρέχει εκεί με τον Καμάρα και προλαβαίνει. Κόντρα πάνω στον διαιτητή. Την πλάτη του Τσαγκαράκια, θελά του βέβαια, σου έρχεται σάι που χάνουν. Ο Κούτσης, κακή αλλαγή για τον Γεωργιάδη, διώχνει ο Κασάβης. 89 λεπτό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα 0-3 στην ρεβάνς, την τελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος Σούπερ Σπορτ. Ο Τσάρτας που αλλάζει με τον Λάκη και που βγάζει μια πολύ έξυπνη παλιά για τον Βασίλη Λάκη τώρα. Αυτός μπαίνει από πλάγια, στρώνει στον Ίβιτς στο πλασέ, το 4-0 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Ήλια Ίβιτς που ζητάει από την εξέδρα να σοπάσει. Για το όσο έχει ακούσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στο 90 λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, χωρίς ουσία στο δεύτερο του ημίχρονο, με την ΑΕΚ να περνάει στην τετράδα του κυπέλου δια περιπάτου. Τη στιγμή που έκλεισε το πρώτο μέρος, προηγούμενη με 2-0, ο Ήλια Ίβιτς σκοράρει για δεύτερη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ στο κύπελο. Εδώ. Εξαιρετικό πλασέ στην γωνιά του Πουρλιωτόπουλου. Πάλι από πλαγιοκόπηση του Λάκη και γύρισμα της μπάλας όπως έκανε και στο 47 με τον Νικολαίδη. Αυτό λοιπόν είναι το 0-4 που όπως όλα δείχνουν σφραγίζει το παιχνίδι. Ήδη έχουμε μπει στο δίλεπτο των καθυστερήσεων, να γκολ μπεις ξαναβλέπετε. Γεωργιάδης με τον Ζαπατία. Με ένα ΠΑΟΚ που δεν του έλειπαν όλα τα προβλήματα των απουσιών, των 7 παιχτών που αναφέραμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Βρέθηκε να παίζει από το 27 και με παίχτη λιγότερο, με 10, και ήταν αδύνατον πια, δεχόμενο στο ίδιο λεπτό και γκολ βέβαια, να αντιδράσει. Νάστος που παίρνει. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Γεωργιάς είναι αυτός που του κλέβει την μπάλα, την αφήνει στον Καμάρα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, τέλος από τον Τζακαράκη. Αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα λοιπόν του Χανιώτη. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-4 και η ΑΕΚ στην επόμενη φάση του ημιτελικού του κυπέλου. Ακούμε αμέσως τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Γιώργο. Νίκο Βέλιτς, τον προλάβαμε. Κύριε Βέλιτς, δεν ξέρω αν περιμένατε κι εσείς και ο κύριος Σάντος μια τόσο άνετη επικράτηση με αυτό το ευρύσκο. Δεν ήταν άνετη. Το αποτέλεσμα, ναι, μεν είναι 4-0, αλλά το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Σίγουρα περιμέναμε ότι θα περάσουμε με την επιτυχία από δύσκολη έδρα όπως είναι Τούμπα και έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Σίγουρα επηρέασε η αποβολή των ΠΑΟΚ και μετά ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για εσάς. Ωστόσο και μέχρι το σημείο που ανοίξατε το σκορ, το χτύπημα πέναλτι και επόμενο ΠΑΟΚ με 10, η ΑΕΚ έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα, αλλά δεν υπάρχει πιο εύκολα. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις που οι ομάδες παίρνουν περισσότερη δύναμη με ένα παίκτη λιγότερο και καταφέρουν να κερδίσουν παιχνίδια. Το κλειδί ήταν που εμείς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήμασταν μια οργανωμένη ομάδα, μια συγκεντρωμένη ομάδα με το πάθος που είχαμε, που μας χαρακτήριζε άλλωστε μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πάρα πολύ. Μάλιστα, η ΑΕΚ λοιπόν που μετά από τα 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα, τις 3 ήττες στο πρωτάθλημα αμέσως μετά την επανέναρξή του τον Γενάρη, με το τέλος του προηγούμενου μήνα μπήκε στο Φλεβάρι με το δεξί και έτσι 4-0 τον Ιωνικό με το ίδιο σκορ κερδίζει σήμερα στη Τούμπα. Ένα σαφώς πιο δύσκολο και πολύ πιο επικίνδυνο παιχνίδι από ότι αυτό. Γκούλη και ο Γκαμάρ.